Την Κυριακή, λοιπόν, 22 του μήνα, έλαβε χώρα μια πολύ όμορφη δεντροφύτευση και το σημαντικό είναι ότι συμμετείχαν και πάρα πολύ μεγάλοι και μικροί στην περιοχή των Πευκών. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από όλους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν, έβαλαν δηλαδή χρόνο από τον προσωπικό τους και τον αφιέρωσαν για να μορφύνουν την περιοχή τους. Νομίζω ότι τέτοιες δράσεις είναι όμορφο να τις αναδεικνύουμε και να παραδειγματίζονται και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι και ατομικά ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι Μάλιστα. για κάτι πιο όμορφο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Σταυρακάκη, τη γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκών. Η Πεύκη είναι ένα χωριό στο Δήμο Σιτίας. Την καλησπέρα μας στην ξεχωριστή Σιτία που μας παρακολουθούν και μας αγαπούν ιδιαίτερα εκεί. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναδεικνύεται τη δράση αυτή. Πόσοι κάτοικοι είστε εκεί στο χωριό? Στο χωριό οι μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι πολλοί, είναι γύρω στους 70, αν και έχουμε τελευταία εμπλουτιστεί με ξένους που έχουν αγοράσει περιουσίες και σπίτια στο χωριό, οπότε μεγαλώνει η κοινότητά μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι περισσότεροι είναι κατεστημένοι στο γυαλό που έχει την πολλή κίνηση, τον τουρισμό κτλ. Σωστά. Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία, πώς ξεκίνησε? Είμαστε ευαίσθητοι περιβαλλοντικά. Δεν είναι η πρώτη δράση μας σε σχέση με το περιβάλλον. Καθαρίσαμε το σχολείο, το παλιό σχολείο το οποίο λειτουργεί στο Αλαογραφικό Μουσείο. Καθαρίσαμε το φαράκι. Φροντίζουμε να υπάρχει καθαριότητα μέσα στο χωριό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή οτιδήποτε. Και προστατεύουμε όσο πράσινο έχουμε, αλλά θεωρήσαμε ότι το παραπάνω πράσινο ποτέ δεν κάνει κακό. Και έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να προμηθευτούμε τα δεντρίλια, χαρουπιές, κυπαρίσια, πρίνους. Είναι όλα γηγενή φυτά, πεύκα, τα οποία είναι δοκιμασμένα ότι ευδοκιμούν στην περιοχή μας. Εξάλλου και έχουμε και το όνομα του χωριού, Πεύκη, που το λέει αυτό. Και θελήσαμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε το πράσινο και θα συνεχίσουμε αυτή τη δράση. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δράση με περισσότερες δεντροφυτεύσεις και φυσικά θα φροντίσουμε για την προστασία των δεντριλίων αυτών από τα ζώα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κοπάδια, υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι ξαμολάνε τα ζώα. Εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο και να σεβαστούμε. Ναι. Καθώς είναι άνθρωποι που αγαπούν τον πρωτογενή τομέα, που αγαπούν τη φύση, ωστόσο πρέπει να βάλουμε κάποια όρια και να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, ειδικά εκεί στην περιοχή σας. Ας γίνει η αρχή, καθώς μέσα από την πρωτοβουλία σας προκύπτουν πολλά μηνύματα. Από τη μία ο εθελοντισμός, από την άλλη δεντροφύτευση, να αγαπάμε το περιβάλλον και να στηρίζουμε το περιβάλλον. Και από την άλλη αγαπάμε την ενδοχώρα, αγαπάμε και στηρίζουμε τα χωριά. Φυσικά, τα οποία είναι πολύ όμορφα, πολύ φιλόξενα. Σας προσκαλούμε όποτε θέλετε να έρθετε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Φαράγγι, με πολύ μεγάλη χαρά. Ολοπράσινο, να το διασχίσουμε. Τους χαιρετισμούς μας σε όλη την περιοχή που μας παρακολουθούν και με το καλό να κάνουμε και ρεπορτάζ εκεί, να τα πούμε για από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε το καλά. Εύχομαι, είσαστε πάντοτε καλοδεχούμενοι. Να είστε καλά, κύριε Σταυρακάκη. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς.